Καλησπέρα και από μένα. Σα βρίσκω έτσι φρέσκου φρέσκου όλου. Τελευταία που παρουσιάζω. Μαζί θα μιλήσουμε για μια ομάδα ασθενών, η οποία έρχεται λίγο πιο συχνά σε σχέση με του παιδιατρικού του νέου ασθενεί στο ιατρείο για να αποζητήσει την χειρουργική επέμβαση του καταράκτη και έτσι συνεπώ μπορεί να ζητήσει και την ένθεση ενό πολυεστιακού εντοφακού. Μιλάμε λοιπόν για του ασθενεί με υπερτονία, οφθαλμική υπερτονία ή γλάφκομα. Όταν λοιπόν πρωτοαποφασίσαμε για το θέμα τη παρουσίαση, στην αρχή ήμουν και εγώ με πολύ αυτοπεποίθηση. Λέω: Έχουμε όλη μια βιβλιογραφική γνώση, ο καθένα από εμά την εμπλουτίζει με την κλινική του εμπειρία. Λέω: Θα ψάξω και τι κατευθυντήριε οδηγίε, θα τα βάλω σε μια σειρά, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, τι πρέπει να κάνουμε και έτσι κάπω θα περάσουμε το μήνυμα τη παρουσίαση. Ψάξαμε λοιπόν στι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γλαυκόματο, τη Αμερικανική Εταιρεία Γλαυκόματο, τα RCO, τι κατευθυντήριε οδηγίε NIS. Και δυστυχώ κανένα δεν έλεγε κάτι συγκεκριμένο για τη χρήση των πολυστιακών ενδοφακών στην ομάδα αυτή των ασθενών. Έτσι λοιπόν, ψάχνοντα να βρω για ποιο λόγο δεν έχουμε τόσα πολλά δεδομένα ώστε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα, ανέβρεξα λίγο στα ενημερωτικά φυλάδια κάποιον από του πιο διάσημου πολυστιακού φακού και έτσι συνοψίζεται το πρόβλημα σε δύο φράσει. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετέ μελέτε ώστε να δείξουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φακών αυτών στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Και από την άλλη, τονίζεται ότι μπορεί να έχει πρόβλημα ο κάθε οφθαλμίατρο στο να διαχειριστεί μετά του ασθενεί αυτού που έχουν κάποια πάθηση, όπω το γλάφκομα. Έτσι λοιπόν, παραμένει το ερώτημα εάν υπάρχει ένδειξη σε αυτού του ασθενεί να βάλουμε πολυστιακού φακού, αν μπορούμε να βάλουμε αλλά με κάποια επιφύλαξη ή αν αποτελεί πλήρη αντένδειξη. Και εφόσον δεν έχουμε τι οδηγίε από του επίσημου φορεί, μετά κατεβαίνουμε σιγά-σιγά από την πυραμίδα τη γνώση και ψάχνουμε να βρούμε μελέτε οι οποίε έχουν όμω ισχυρέ ενδείξει για να μα πείσουν ω προ το τι πρέπει να κάνουμε. Συστηματικέ ανασκοπήσει, μεταναλύσει, μελέτε κόρτη, κλινικέ δοκιμέ. Και δυστυχώ ούτε κάτι από αυτά υπάρχει στη βιβλιογραφία. Έχουμε μόνο λίγα δεδομένα από κάποιε μελέτε case control, από κάποια case series, κάποια case reports. Και έτσι για να προσπαθήσουμε να βάλουμε λίγο σε μια τάξη όλη αυτή τη συγκεκριμένη γνώση που υπάρχει, μας δίνουν πάλι τον δρόμο αυτές, αυτά τα ενημερωτικά έντυπα των πολυστιακών ενταφακών, εστιάζοντας σε τρεις λέξεις. Την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση των ασθενών. Πρέπει να δούμε δηλαδή κατά πόσο είναι ασφαλέ διαχειριτικά και μεταχειρητικά να ενθέσουμε αυτού του πολιστιακού ενδοφακού, κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικό στην οπτική λειτουργία του ασθενού αλλά και στην ποιότητα ζωή του και από εκεί και πέρα αν υπάρχει κάποιο impact στην παρακολούθηση του ασθενού ω προ την προπάρχουσα νόσο. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με την ασφάλεια και βλέπουμε ότι τουλάχιστον για τον κάθε κατασκευαστή η σύγκριση πολυστιακών και μόνο εστιακών δεν έχει πολλές διαφορές ως προς το υλικό κατασκευής, το μέγεθος των ενδοφακών, τη διαμόρφωση των haptics. Έτσι θεωρητικά τεχνικά στη διάρκεια του χειρουργείου στον ενθέσμο των ενδοφακών αυτό δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και δεν θέτει κανείς σε άμεσο κίνδυνο τον ασθενή. Φυσικά, αφού σταθμίσει όλους τους άλλους παράγοντες, οι οποίοι κάθε χειρουργείο καταράκτη θα το κάνουν υψηλού κινδύνου. Από αυτού όμω του παράγοντε, δύο θέλουμε να ελέγξουμε σίγουρα πριν από την ένθεση ενό πολυεστιακού αντοφακού. Θέλουμε να μην έχει πολύ μικρή κόρη ή ανομαλία στο κορικό χείλο και θέλουμε να έχει μια καλή ζήνιο ζώνη. Και αν τα συνδυάσει κανεί με το γλάφκο για το οποίο μιλάμε, είναι λίγο εύκολη εξίσωση. Μιλάμε για την αποφολίδωση. Γιατί όμω να με ενδιαφέρει η αποφολίδωση, Γιατί με βάση την μεγαλύτερη επιδημιολογική μελέτη που έχει γίνει στην Ελλάδα και έχει γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη σε άτομα άνω των 60 ετών, φαίνεται ότι ένα στου 10 ασθενεί εμφανίζουν αποφολίδωση και ότι από τους ασθενείς τους που έχουν αποφολίδωση ένα 15% έχει γλάφκωμα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ένα μεγάλο μερίδιο των ασθενών που προσέρχονται στο ιατρείο έχουν την κατάσταση αυτή και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί όμως να με ενδιαφέρει η αποφολίδωση συγκεκριμένα ως προς τους πολυστιακούς ενδοφακούς γιατί φαίνεται ότι συσχετίζεται όπω όλοι γνωρίζουμε με ένα πιο εργόδε χειρουργείο. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερου χειρισμού, δακτυλίου μαλλιούγκι, να χρειαστεί iris hooks. Άρα, μπορεί να έχουμε κάποιου μικροτραυματισμού στο κορικό χείλο ή να έχουμε ακόμα και μόνιμη διαστολή τη κόρη. Και επίση, συσχετίζονται οι αποφολιδευτικοί ασθενεί με μεγαλύτερα ποσοστά φήμου του προστίου περιφακίου, όπω επίση και μετακίνηση του ενδοφακού στα πλαίσια ότι μπορεί να είναι χαλαρή η ζώνη. με και αν όλα αυτά μπορούν να συμβούν σε έναν μονιστιακό φακό και να μην έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο στον ασθενή, ειδικά όταν είναι μικρή εμβέλεια, είτε η μετακίνηση του φακού, είτε μικρέ ή μικρορήξει, σε έναν πολυεστιακό φακό αυτό μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα ω προ τι οπτικέ διαταραχέ του ασθενού. Οπότε αυτό ο ασθενή μακροπρόθεσμα να έρθει και να αποζητήσει μια ανταλλαγή ενδοφακού, ένα πολύ πιο δύσκολο χειρουργείο που τον θέτει σε κίνδυνο έστω και μακροπρόθεσμα. Άρα, καλό θα ήταν τουλάχιστον αυτή η ομάδα των ασθενών να αποφευχθεί ως προς την ένθεση πολιστιακού εντοφακού. Πάμε τώρα στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας. Είναι δύο οι παράγοντες που κοιτάζουμε, είναι η οπτική λειτουργία αλλά και η ποιότητα ζωής του ασθενούς. Οι περισσότεροι όταν μιλάμε για την οπτική λειτουργία εστιάζουμε, είναι αλήθεια, στην οπτική του οξύτητα. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι όπως το contra sensitivity, είναι το βάθος πεδίου, αντίληψη της κίνησης, διάφοροι παράγοντες. Εστιάζουμε όμως περισσότερο στο contra sensitivity γιατί φαίνεται ότι είναι μειωμένο στους ασθενεί με γλάυκομα ακόμα και όταν τα στάδια της βλάβης είναι πρώιμα και ακόμα και όταν η οπτική οξύτητα είναι άριστη. Και αυτή η μείωση του contra sensitivity μειώνει και την ποιότητα ζωής τους αλλά και την δυνατότητα εκτέλεσης των απλών καθημερινών λειτουργιών. Γιατί με ενδιαφέρει αυτό σε έναν πολυεστιακό ενδοφακό, Γιατί υπάρχουν βιβλιογραφικέ ενδείξει ότι η πολυεστιακοί ενδοφακοί, ειδικά σε άτομα τα οποία έχουν ήδη κάποια παθολογία στον αμφιβολιστροειδή, μειώνουν ακόμα περισσότερο το κόντρα sensitivity. Άρα πρέπει να το λάβω υπόψη μου σε έναν ασθενή που θέλω να βάλω πολυεστιακό ενδοφακό. Παίζει όμω ρόλο μόνο το κόντρα sensitivity στην ποιότητα ζωή του ασθενού, σίγουρα όχι. Είναι η εξάρτησή του από τα γυαλιά για τη μακρινή και την κοντινή απόσταση, οι καθημερινέ δραστηριότητε όπω αυτέ καταγράφονται από σταθμισμένα ερωτηματολόγια ή και άλλε οπτικέ διαταραχέ όπω η δυσποτοψία ή άλλο που δημιουργείται γύρω από τα αντικείμενα. Για όλα αυτά δεν υπάρχει σαφή βιβλιογραφία ω προ του λακκωματικού ασθενεί με πολυστιακού φακού. Ωστόσο, σε υγεία άτομα φαίνεται ότι ω προ την εξάρτηση από τα γυαλιά η πιο πρόσφατη μετανάλυση που έχει γίνει γέρνει υπέρ των πολυαιστιακών φακών. Δηλαδή, είναι πιο ανεξάρτητοι οι ασθενεί που έχουν πολυαιστιακού φακού σε σχέση με του μονοαιστιακού. Από την άλλη, ω προ τι καθημερινέ δραστηριότητε, όπω αποτυπώνονται στα σταθμισμένα ερωτηματολόγια, φαίνεται ότι δεν έχουμε ούτε πολλά δεδομένα και όσα έχουμε είναι αντικρουόμενα. Άρα, δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο σαφέ συμπέρασμα. Και από την άλλη, η δυσφωτοψία και η άλλο που δημιουργείται γύρω από τα αντικείμενα, φαίνεται ότι ευνοεί του μόνο εστιακού φακού, γιατί είναι πολύ πιο έντονα στου πολυεστιακού. Άρα, συνολικά, τουλάχιστον στα υγεία άτομα, δεν μπορούμε να πούμε ότι γέρνει προ τα κάπου η ζυγαριά. Πόσο μάλλον αν μιλάμε για γλαυκοματικού ασθενεί που έχουν ήδη μειωμένο κόντρα sensitivity, άρα σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερα βιβλιογραφικά δεδομένα. Τελευταίο κομμάτι έχει μείνει η διαχείριση του ασθενού μεταχειρητικά μετά από μια ένθεση πολυεστιακού ενδοφακού. Δύο από τι πιο συχνά εκτελούμενε εξετάσει και για τη διάγνωση αλλά και για την παρακολούθηση του ασθενού είναι τα οπτικά πεδία και η οπτική τομογραφία συνοχή. Και το ερώτημα είναι αν οι πολυστιακοί εντοφακοί παίζουν κάποιο ρόλο στι εξετάσει αυτέ, το πώ δηλαδή τι αξιολογούμε. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ασθενεί οι οποίοι έχουν πολυστιακού ενδοφακού, προτείνουν στο οπτικό του πεδίο να έχουν χαμηλότερο mean deviation σε σχέση με αυτού που έχουν μόνο εστιακό ενδοφακό. Και μάλιστα αυτή η σύγκριση παραμένει στατιστικά σημαντική και πάλι κοντά στα 2 decibel όταν συγκρίνουμε του ασθενεί με πολύ εστιακό ενδοφακό σε σχέση με αυτού που είναι έμφακοι και δεν έχουν είτε καθόλου καταράκτη είτε έχουν κάποια θόλου στο φακό που δεν περιορίζει όμω την καθημερινή του λειτουργία. Θα πει κανεί βέβαια σε έναν ασθενή, 2 decibel κάτω είναι πια τόσο κακό. Μπορεί σε έναν υγεία ασθενή να μην μα πειράζει. Αλλά σε έναν ασθενή με γλάφκομα, που θέλουμε να το κατηγοριοποιήσουμε τουλάχιστον με βάση την απλοποιημένη κατάταξη κατά χόνταπ, δύο δεσιμπέλ μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Ένα ασθενή με πέντε δεσιμπέλ μπορούμε να πούμε ότι έχει μία πρώιμη βλάβη, ενώ στα 7 δεσιμπέλ να πούμε ξαφνικά ότι έχει μία μέτρια βλάβη. Και πάλι μπορεί να πει κάποιο: Ε, και τι έγινε, του βάλα λίγο παραπάνω, του βάλεγα μια σταγόνα περισσότερο. Ποιο είναι το πρόβλημα. Από την άλλη, ο στόχο όταν αντιμετωπίζει κανεί έναν ασθενή με γλάφκομα είναι όσο μπορεί να διατηρήσει την ποιότητα ζωή του, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο άλλο κόστος. Είτε αυτό λέγεται οπτική οξύτητα, οπτική λειτουργία, είτε όμως λέγεται οικονομικό κόστος για τη χρήση των φαρμάκων, είτε παρενέργεια των φαρμάκων, είτε και το ψυχολογικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η διάγνωση του γλαυκώματος, πόσο μάλλον να μιλάμε για ένα μεγαλύτερη βαρύτητα γλαύκωμα. Και αυτό έχει αποδειχθεί και φιλογραφικά, καθώ πάνω από 30% των ασθενών φαίνεται ότι έχουν τουλάχιστον μέτριο φόβο ω προ την τύφλωση όταν του ανακοινώνεται η διάγνωση του γλαυκόματο. Άρα, Έχουμε βέβαια και ένα φω στον ορίζοντα. Υπάρχουν οι καινούργιοι ίντοφακοί, οι οποίοι φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν τόσο πολύ το οπτικό πεδίο. Πάλι είναι λίγο πιο χαμηλό το MD, χωρί όμω αυτό να αποτελεί στατιστικά σημαντική διαφορά. Βέβαια, χρειάζεται περισσότερη βιβλιογραφική ένδειξη για να είμαστε σίγουροι για τα τελικά του αποτελέσματα, καθώ είναι λίγο καιρό στο προσκήνιο. Άρα, τι κάνουμε, σίγουρα όπω μετά από οποιαδήποτε άλλη χειρουργική εξαίρεση του καταράκτη, Κάνουμε καινούργιο οπτικό πεδίο για να θέσουμε την καινούργια βάση για και να δούμε αν ο ασθενή προχωράει. Και από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν να μην παρακολουθούμε μόνο το mean deviation, αλλά του συνολικού δείκτε που δείχνουν ένα πεδίο και να βλέπουμε κατά πόσο εγκαθίσταται γλάφκομα ή αυτό προχωράει. Τελευταίο, αφήσαμε το OCT. Η σκέψη ότι οι πολυστιακοί ενδοφακοί μπορεί να επηρεάζουν τι λήψει του OCT εμφανίστηκαν πριν από περίπου 10 χρόνια, όταν μια ομάδα γιατρών ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια οριζόντια κυματοειδή artifacts τη λήψη του OCT, μπορεί βέβαια αυτές, αυτά τα artifacts να μην επιβεβαιώθηκαν και μετά βιβλιογραφικά. Φάνηκε όμως ότι όντω η ποιότητα της λήψη του ασθενείς, αυτούς που έχουν πολυστιακό ενδοφακό, είναι λίγο χαμηλότερη. Η ποιότητα της λήψη αυτή καθέτει δεν μας πειράζει. Μας πειράζει όμως το γεγονός ότι παρεμβαίνει και κάπως το RNFL. Βέβαια μετά από την αφαίρεση ενός φακού ο οποίο έχει καταράκτη, ό,τι φακό και να βάλουμε, μπορεί να δούμε μια αύξηση στο RNFL, στο OCT, γιατί φεύγουν οι σκεδάσεις του φωτό που υπήρχαν στα πλαίσια του καταράκτη, ειδικά αν αυτό ήταν φλοιώδη ή ο πίσω Έτσι λοιπόν και με ένα πολυστιακό περιμένουμε μια πλασματική αύξηση του RNFL, η οποία όμω στον πολυστιακό φακό δείχνει να είναι ακόμα πιο μεγάλη, πιο μεγάλη διαφορά όταν συγκρίνουμε με έναν μονιστιακό φακό. Άρα ίσω να είναι λίγο πιο δύσκολο να αξιολογήσουμε μεταβολέ σε σχέση με παλαιότερε εξετάσει, αν έχουμε. Και αν αυτό φαίνεται να ισχύει στο RNFL και συστηματικά στη βιβλιογραφία φαίνεται όλο και περισσότερο, υπάρχει και μία τάση χωρίς να φτάνουμε στην επέδραση τη στατιστική σημαντικότητα να υπάρχουν αυτέ οι διαφοροποιήσει και στην περιοχή τη ΟΧΡΑΣ. Και το λέμε αυτό γιατί τα πρωτόκολλα GCC και IPL έχουν μπει και αυτά στην καθημερινή πράξη και αξιολογούμε έτσι την εγκατάσταση του λαυκόματο ή και την επιδείνωσή του. Άρα για το OCT, μετά από ένα χειρουργείο καταράκτη και ειδικότερα μετά από την ένθεση ενός πολεστιακού ενδοφακού, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα περιμένουμε μια αύξηση του RNFL, που είναι φυσιολογική δεδομένου ότι αφαιρέθηκε ο καταράκτης, αλλά είναι ακόμα πιο μεγάλη αν βάλουμε έναν πολεστιακό ενδοφακό. Και αν στην καθημερινή πράξη έχουμε αυτά να σκεφτόμαστε, έχουμε και τα υπόλοιπα ότι σε κάθε επίσκεψη ο ίδιο ασθενή μπορεί να έχει μια διακύμανση, η οποία μπορεί να υπάρχει ακόμα και στην ίδια επίσκεψη, αν πάρουμε δεύτερη λήψη. Το γεγονό ότι το slope το OCT επίση δεν σταθμίζεται ω προ τη φυσιολογική μείωση του RNFL που προκύπτει λόγω τη ηλικία. Δηλαδή, αν φυσιολογικά χάνουμε εμεί μεγαλώνοντα κάποιε νευρικέ ίνε, αυτό δεν το αξιολογεί το OCT, μπορεί να το εμφανίσει δηλαδή σαν επιδείνωση. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχουν και όντω πραγματικέ γλαυκομματικέ αλλαίωσει που προοδεύουν και πρέπει να τι αξιολογήσουμε. Μπορεί όλα αυτά να μα κάνουν λίγο να πανικοβληθούμε, αλλά αν μείνουμε ψύχρεμοι, κάνουμε και τα πρωτόκολλα GCC-IPL και το RNFL, λάβουμε υπόψη μα τον οπτικό δίσκο, τα οπτικά πεδία, και εννοείται ότι σε κάθε υποψία ότι κάτι επιδεινώνεται, επιβεβαιώσουμε την βλάβη, την επιδείνωση αυτή, τότε τα πράγματα γίνονται λίγο πιο απλά. Πριν κλείσουμε, έχει μείνει μόνο η εκκρεμότητα των ασθενών με την αυθαλμική υπερτονία. Αν λοιπόν όλα αυτά που είπαμε μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και στου ασθενεί με υπερτονία και όχι μόνο στου ασθενεί με γλάφκομα. Γενικά, η οφθαλμική υπερτονία δεν πρέπει να θεωρείται ισοδύναμο τη γλαυκοματική νόσου. Αυτό το έχουμε μάθει εδώ και αρκετά χρόνια από το πρώτο report τη uh, Ocular Hypertension Treatment Study, μία από τι μεγαλύτερε uh, τυχεδομένε κλινικέ δοκιμέ. Στην οποία φάνηκε ότι μετά από πενταετή έτη παρακολούθηση ασθενών με οφθαλμική υπερτονία, οι οποίοι άλλοι έβαζαν αγωγή και άλλοι ήταν υπό απλή παρακολούθηση. Όντω, η τοπική αγωγή μείωσε την πιθανότητα εμφάνιση γλαυκώματος. Αλλά, αν εστιάσει κανεί στον γκρουπ αυτών που απλά ήταν σε παρακολούθηση, 9 στου 10 δεν εμφάνισαν ποτέ γλαύκωμα. Και όταν η OUTS ήρθε πριν από λίγου μήνε να αναφέρει το τι έγινε μετά από 20 χρόνια, οι ασθενεί που εμφάνισαν συνολικά γλάφκομα ήταν. Ένα στου 3 περίπου, λιγότερο από 30%. Και αυτοί οι οποίοι είχαν βλάβει στο οπτικό πεδίο, το οποίο μπορεί να παρεμβαίνει περισσότερο στην ποιότητα ζωή του ασθενού, ήταν ένα στου 4. Άρα τι κρατάμε, ότι δεν είναι η υφαλμική υπερτονία στο δύναμο του γλαφκόματο, ότι οι ασθενεί με υφαλμική υπερτονία δεν αποκλείονται αυτόματα από την πιθανότητα ένθεση πολεμιακού ενδοφακού, ωστόσο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα να εντοπίσουμε. Του ασθενεί οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν γλαυκωματική βλάβη. Αυτούς δηλαδή που μπορεί να έχουν οικογενειακό ιστορικό, χαμηλό πάχο κερατοειδούς ή αυξημένο συντηρέσιο. Και έτσι, αν αποφασίσουμε σε κάποιον στην ομοθαλμική υπερτονία να βάλουμε πολυστιακό ενδοφακού, να έχουμε υπόψη μα όλα τα παραπάνω και να τον παρακολουθούμε στενά. Συνολικά λοιπόν. Αποφεύγουμε να βάζουμε πολυστιακούς φακούς σε ασθενείς με αποφολίδωση ή και αποφολιδωτικό γλάφκομα. Δεν αποκλείουμε αμέσω του ασθενεί με οφθαλμική υπερτονία, αλλά αξιολογούμε τον καθένα ξεχωριστά για να δούμε κατά πόσο είναι ένα καλό υποψήφιο και τι παρακολούθηση θέλει μετά από την ένθεση ενό πολυστιακού ενδοφακού. Στο οπτικό πεδίο, ένα ασθενή που φέρει πολεστιακό ενδοφακό, περιμένουμε κατά 2 δεσιμπέλ περίπου χαμηλότερο mean deviation, άρα πέρα από το αρχικό πεδίο, συνεχίζουμε με οπτικό πεδίο και μετά την επέμβαση καταράκτη και λαμβάνουμε υπόψη μα όχι μόνο το MD αλλά και άλλου παράγοντε. Και τέλο, το RNFL πρέπει να έχουμε υπόψη μα πλασματική αύξηση του RNFL που προκύπτει μετά από τον πολυστιακό ενδοφακό και εφαρμόζουμε όλα τα πρωτόκολλα και συνολική παρατήρηση του ασθενού με επιβεβαίωση πάντα όποια πιθανή επιδείνωση. Ευχαριστώ.